ξεκινήσω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στα ελληνικά play-off. Αντιμετωπίσαμε την ΑΕΚ που έχει πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτού του είδους οι ομάδες με προβλήματα πάντα βρίσκουν κίνητρο να παίξουν εναντίον ομάδων σαν τον Ολυμπιακό. Και επειδή έχουν ποιότητα οι παίκτες και ο προπονητής, και επειδή έχουν και περηφάνεια, ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για 20 λεπτά, αλλά και γενικά παίξαν καλά. Οι παίκτες μας προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Αν σκεφτούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάσαμε μια εικόνα στην οποία δεν είχαμε ένταση ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχουμε άλλο ένα μάτς το Σάββατο και μετά πάμε στο Final Four της Ευρωλίγας. Και ο οποίος παίκτης αυτή τη στιγμή δεν πιέσει τον εαυτό του να παίξει με ένταση, δεν θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τα παιχνίδια για το ημιτελικό με τη Ρεάλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά θα γυρίσουμε ένα κουμπί. Δεν έχω παράπονο πώς κάνουμε προπόνηση, αλλά στο παιχνίδι, ιδίως το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, τα παιχνίδια εδώ στο ΣΕΦ, σε όλα έχουμε παίξει 15-20 λεπτά μπάσκετ και αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα για κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι έχουμε κάνει μια πολύ επίπονη σειρά και δύσκολη και πνευματικά και ψυχολογικά, αλλά και σωματικά με την Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει άμεσα να βρεθούμε σε καλή κατάσταση για να παίξουμε τα παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ. Κόσμο, συγχωρείς, δεν θέλω να ρωτήσω για το παιχνίδι. Αν μπορείς να μας αναλύσεις λίγο το πλάνο, πώς στάθατε στην απόφαση να κοπεί ο Moses Wright. Ναι. Μίλησα και νωρίτερα στην ΕΡΤ και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ο Moses είναι ένας παίκτης που ερχόμενος στο Ολυμπιακό βοήθησε σημαντικά να η ομάδα μας να αρχίσει να κερδίζει παντού και να έδωσε μια διάσταση στο παιχνίδι μας που εκείνη την εποχή μας έλειπε. Φυσικά, σύν το γεγονός ότι γύρισαν και άλλοι παίκτες από τραυματισμό. Αυτή τη στιγμή ήταν μια απόφαση που πήρα πάρα πολύ δύσκολη για μένα, μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει στον Ολυμπιακό. Με όσους συζήτησα και όλες οι απόψεις που πάρθηκαν έλεγαν ότι όποιον και να έκοβε ήταν σωστό και όποιον και να έκοβε ήταν λάθος. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, είναι μια απόφαση που πήρα με βάση τελικά, επειδή από αγωνιστικά κριτήρια, πραγματικά σας μιλάω, δεν είχα κάποιον να κόψω. Κάθε παίκτη δίνει μια διάσταση στο παιχνίδι μας. Κάθε παίκτη έχει ικανότητα, έχει προσφέρει να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αποφάσισα να κόψω Moses γιατί ήταν το λιγότερο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Είναι σαν ο τελευταίος που ήρθε στην ομάδα. Φυσικά ο Moses έχει συμβόλαιο στην ομάδα μας τον χρόνο και τον υπολογίζουμε πολύ κανονικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για μένα είναι από τους rising stars του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχουμε 10 μέρες πολύ σημαντικές μπροστά μας που και ο ίδιος μπορεί να και ίσως και θα χρειαστεί να μας βοηθήσει. Μακαρά. Πιθανολογώ ότι ελάχιστα έως και καθόλου δεν σας ενδιαφέραν τα βραβεία, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο. Αν σας φάνηκε κάπως οξύμορο ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε παίκτη στις δύο καλύτερες πεντάδες και ταυτόχρονα εσείς ήσασταν κάπως πιο χαμηλά στο βραβείο του κορυφαίου προπονητή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ποτέ δεν με απασχόλησε, για να είμαι ειλικρινής, αυτό. Δεν με απασχόλησε, δεν είχα ιδέα την πρώτη φορά, πρόπερση, τη δεύτερη φορά μάλλον που βγήκα προπονητής χρονιάς, δεν είχα καν ιδέα ότι. Γιατί έχει ανακοινωθεί τότε στο Γκαλά ότι ποιος μπορεί να είναι, δεν είχα σκεφτεί καν. Η τρίτη φορά πέρσι εδώ μου ανακοινώθηκε εδώ. Φυσικά με χαροποίησε, αλλά αλήθεια σας λέω δεν με νοιάζει. Γιατί και τις δύο προηγούμενες φορές που βγήκα δεν πήραμε την Ευρωλίγκα, παρότι παίξαμε. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ψηφοφορία που ψηφίζουν προπονητές, παίκτες, έτσι δεν είναι. Κόσμος, general managers. Προφανώς είναι κάτι υποκειμενικό. Οπότε πρέπει να το δεχθούμε έτσι όπως είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε νομίζω κανένα παίκτη του Ολυμπιακού είχε πρόβλημα που δεν ήταν στην πρώτη ή στη δεύτερη πεντάδα. Νομίζω δεν μπορεί να μας παρασχολεί. Εμείς άλλωστε πρεσβεύουμε ότι αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ομάδα μας και όχι η ατομική τίτλη. Όχι, αν με ρωτάτε για τη δική μου πλευρά, σας λέω ότι η φετινή δουλειά μας, των προπονητών και μου και όλου του Ολυμπιακού, ήταν πιο δύσκολη από τις προηγούμενες δύο. Αλλά ο Τους Ματέο άξιζε 100% τον τίτλο. Ήτανε, όλη η ομάδα έκανε κυριάρχηση Ρεάλ Μαδρίτης όλη τη χρονιά. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην είναι αυτός. Επειδή ρώτησε και για μένα. Αλλά για τους παίκτες, είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχουν φανταστικοί παίκτες που είναι στην πρώτη πεντάδα αυτή τη στιγμή και στη δεύτερη πεντάδα και υπάρχουν φανταστικοί παίκτες που δεν είναι. Πώς θα γίνει. Είναι σαν. Ότι
αλήθεια, ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Έχει τελειώσει. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι να παρακαλέσω και εσάς και τους ξένους συναδέλφους σας, αλλά και τους φιλάθλους μας στα social media, να σταματήσουν με τα γραφολογία. Θα έχουν πολύ χρόνο μετά τις 16 Ιουνίου, θεωρητικά, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η τελευταία μέρα, να ασχοληθούν με το αγαπημένο άθλημα όλων μας, της μεταγραφολογία δηλαδή. Δεν ισχύει για κανένα ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ρογκαβόπουλο, για τον οποιοδήποτε αθλητή γράφεται αυτή τη στιγμή. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν πολύ, η ομάδα σκέφτεται μόνο το Final Four και στη συνέχεια τα play-off. Τίποτε άλλο, και ό,τι βγαίνει από εδώ και στο εξής ως όνομα ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, το δηλώνουμε από τώρα επίσημα, δεν χρειάζεται να το διαψεύουμε μετά, ότι είναι ψέμα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.